Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, λίγο πριν τις 7, και υπέρβαση όπως πάντα ζωντανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Λεωνίδα Στάμος, όπως πάντα μαζί μου στην παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, κύριε. Στέφανος Κουλουμπής στο στούντιο, Γιώργος Κοντός στο κοντρόλ. Μία εκπομπή δική σας, μία εκπομπή των δανειοληπτών του κινήματος υπέρβαση και όλων των μελών μας, για να μπορείτε μέσα από τη φιλόξενη αυτή συχνότητα του Contra Channel να ενημερώνεστε υπεύθυνα και αξιόπιστα και για την τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά και για τις λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζετε όλοι σας και αφορούν τις οφειλές σας στις τράπεζες, στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως πάντα, υπενθυμίζουμε κάθε Τετάρτη από αυτό το βήμα ότι κάθε Κυριακή πρωί στις 10 η ώρα υπάρχει η υπέρβαση της Κυριακής, την οποία πρέπει να την παρακολουθείτε όλα τα μέλη μας, γιατί είναι μια εκπομπή που παρέχει χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που αφορά τις συμμετοχές σας στην ομαδική αγωγή κατά των τραπεζών, για τα εξώδικα επανακαθορισμού φυλών, καθώς επίσης και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε για τις ανακοπές στις διαταγές πληρωμής, προκειμένου να μην κινδυνεύσετε από πληστηριασμούς. Θα τα πούμε όλα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα. Έχουμε πολλή επικαιρότητα και πολλούς καλεσμένους. Και πάμε γρήγορα, Λεωνίδα, να ξεκινήσουμε από το φλέγον θέμα κάθε Τετάρτης. Τι γίνεται σήμερα με τους πληστηριασμούς? Και σήμερα απέχουν οι συμβολογράφοι στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Παίρνουν άδεια μόνο για τους λοιπούς πληστηριασμούς. Μάλιστα. Και πάει λέγοντας. Συνεχίζεται η εποχή δηλαδή. Συνεχίζεται η εποχή, και αλλά. Συνεχίζεται γιατί υπάρχει μια σκοπιμότητα που συνεχίζεται η εποχή. Βέβαια, ήδη έτσι. Ο Κοντονής ανήγγειλε ότι εντός του μηνός, των επόμενων μηνών, θα υπάρχει πλατφόρμα έτοιμη για την ηλεκτρονική. Και το νέο νομοθέτημα. Βέβαια. Έτσι, μπράβο. Να ετοιμάσουν λοιπόν την πλατφόρμα και το νομοθέτημα σε ένα βράδυ. Εδώ πέρα βγάλαμε μνημόνια μέσα σε κάποιες ώρες. Έτσι, σε ώρες και τα νομοθετήματα. ειδικά όταν αφορούν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των τραπεζών. Να το πούμε αυτό. Τι όταν εννοείς, είναι για τις τράπεζες, τα πάντα γίνονται μέσα σε μία νύχτα. Όταν είναι για εμάς τους υπόλοιπους, χρόνια μπορούμε να περιμένουμε. Υπερβολικός. Ναι, περνάνε από επιτροπές, από αυτά, από το ένα, από το άλλο, τα γνωρίζουμε πλέον. 350 δις έχουν εδώ, σιγά τα λεφτά. Μάθει όλοι. Έλα τώρα, εντάξει. Εδώ λοιπόν να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Ναι. Ηλεκτρονική πληστηριασμή λοιπόν. Να επισημάνουμε ξανά στους τηλεθεατές μας για άλλη μία φορά. Μην εφησυχάζετε που δεν γίνονται πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί δεν γίνονται αυτές τις ημέρες, όχι επειδή κάποιος λυπήθηκε εσάς τους δανειολήπτες ή γιατί σκέφτηκε να σας προστατέψει. Οι πληστηριασμοί δεν γίνονται λόγω των επεισοδίων που υπάρχουν στα ειρηνοδικεία και δεν γίνονται γιατί ετοιμάζεται το καινούριο νομοθέτημα που θα εισάγει από τον μήνα Απρίλιο τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και για τις τράπεζες, ενώ μέχρι σήμερα αυτοί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί σας έχουμε ενημερώσει από αυτό το βήμα, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί γίνονται μόνο για τις οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τον Απρίλη θα είναι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και των τραπεζών. Ακούγεται. Και προκειμένου να φτάσουμε ανέμακτα μέχρι τον Απρίλιο, εξυπηρετούνται όλοι από την αποχή των συμβολιογράφων, εξυπηρετούνται οι τράπεζες, εξυπηρετείται η κυβέρνηση που γλιτώνει τα επεισόδια, εξυπηρετούνται και οι δανειστές που δεν υπάρχουν σκηνές στα ειρηνοδικεία γιατί δεν γίνονται πληστηριασμοί. Αλλά να ξέρετε ότι όλο αυτό είναι ένας δούριος ύπος, σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μέχρι να πάει ανέμακτα το σύστημα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Οι οποίοι. Και επειδή λοιπόν, θα σου δώσω τώρα το λόγο, Λεωνίδα, και επειδή για λοιπόν το τρίμερο, λέμε πολλές φορές για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, επειδή διαβάσαμε ποια είναι η φιλοσοφία του νομοθετήματος που τις επόμενες ημέρες θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή και μάλιστα είπαμε το επισπεύδουν κιόλα, θέλω να μας πεις, Λεωνίδα, πώς ακριβώς θα λειτουργεί διαδικαστικά ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Σε τι θα διαφέρει δηλαδή ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός ως διαδικασία από τον πληστηριασμό που γίνεται στα ειρηνοδικεία? Πρώτον και κυρίως, μεταφέρονται οι πληστηριασμοί από τα ειρηνοδικεία στα γραφεία των συμβολογράφων. Σημαντικότατο. Σημαντικότατο για πάρα πολλούς λόγους. Δεν μαζεύονται οι συμβολογράφοι στα κατατόπου ειρηνοδικεία. Άρα, σπάει η δουλειά σε όσα γραφεία συμβολογράφων γίνονται πληστηριασμοί. Έτσι. Δεύτερον, με τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό
ακούγεται ότι θα εκπληστηριάζονται όχι μόνο Τετάρτες, αλλά και Πέμπτες και Παρασκευές. Δηλαδή, τρεις μέρες θα έχει πληστηριασμούς. Αντί κάθε Τετάρτη, λοιπόν, Πέμπτη, Παρασκευή. Τρίτον, ο υπερθεματιστής μπορεί να δίνει περισσότερο της μίας κλειστής προσφοράς. Μάλιστα. Και τέταρτον, ο υπερθεματιστής δεν χρειάζεται καν να είναι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αφού είναι ηλεκτρονικός υπερθεματισμός, μπορεί να γίνεται από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, για να καταλάβετε εσείς οι τηλεθεατές μας που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και μας παρακολουθείτε γιατί είναι φλέγον ζήτημα για εσάς το θέμα των πληστηριασμών, γι' αυτό έτσι κι αλλιώς είστε κοντά μας στην υπέρβαση. Ποιο είναι σήμερα το θέμα? Σήμερα γίνεται ένας πληστηριασμός, για παράδειγμα, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Μάλιστα. Όλοι λοιπόν οι συμβολιογράφοι εμπλεκόμενοι με αυτόν τον πληστηριασμό είναι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Μαζεύεται απ' έξω ο κόσμος, γίνεται στη φασαρία, σταματάνε οι πληστηριασμοί. Τώρα λοιπόν, οι ίδιοι πληστηριασμοί, οι 20, 30, 40, που μπορεί να γινόταν στο ίδιο κτίριο, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, θα γίνονται σε 10-15 διαφορετικά συμβολιογραφικά γραφεία. Και θα γίνονται Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Άρα, πόσοι να μαζευτούν και να πάνε σε κάθε συγγραφείο συμβολιογράφου, τρεις μέρες την εβδομάδα αντί για μία μέρα την εβδομάδα, αλλά έστω ότι κάποιοι μαζεύτηκαν και πήγαν κάτω από το γραφείο του συμβολιογράφου. Μήπως θα μπορούν να ανεβούν, να μπουν μέσα? Όχι, βέβαια. Μήπως θα μπορούν να σταματήσουν τη διαδικασία? Μήπως η διαδικασία θα είναι διαδικασία δημόσιας ακρόασης για να μπορούν να παρεύουν στις συλλογικότητες και να τη διακόψουν? Όχι. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται ατομικά από το συμβολιογράφο μέσα από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Θα γίνεται δηλαδή ηλεκτρονικά, χωρίς να υπάρχει παράσταση προσώπων, χωρίς να υπάρχουν μαζεμένοι άνθρωποι, χωρίς να είναι μια δημόσια συνεδρίαση, ας πούμε, όπως είναι η πληστηριασμή που γίνεται σήμερα στη Ειρηνοδικεία, με αποτέλεσμα να έχουμε πληστηριασμούς τρεις φορές την εβδομάδα, να σκορπίσει η δουλειά σε πολλά συμβολιογραφικά γραφεία για να μην μπορεί να ελεγχθεί με παρεμβάσεις από τις συλλογικότητες και, Λεωνίδα, το βασικότερο απ' όλα, να επιταχυνθούν οι πληστηριασμοί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα τους κάνεις τρεις φορές την εβδομάδα, αυτομάτως εκεί που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 100 πληστηριασμούς την εβδομάδα, τώρα θα μπορούν με αυτό το σύστημα να εξυπηρετήσουν και 400 και 500 και 1000. Και για το ωράριο υπάρχει κάτι. Για το ωράριο, 24 ώρα γι' αυτό. Mm-hmm. 24 ώρες οι πληστηριασμοί. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε το γι' αυτό, οι πληστηριασμοί θα είναι 24 ώρες. Όπως δηλαδή είναι σήμερα οι πληστηριασμοί του δημοσίου που γίνονται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. 24 ώρες, πράγμα το οποίο σημαίνει, θα το έχουμε πει και άλλη φορά, με ένα κλικ, όσο εσείς μπορεί να κοιμάστε, θα ξυπνάτε το πρωί και θα δάγετε σπίτι. Αυτό σημαίνει 24 ώρες πληστηριασμός. Και φυσικά αυτό γίνεται για να εξυπηρετηθούν και ξένοι, αγαπητέ μου Λεωνίδα, που έχουν στοχοποιημένα συγκεκριμένα ακίνητα από την Ελλάδα, με πολύ λιγότερα έξοδα, χωρίς καν να χρειαστεί να έρθουν στην Ελλάδα ή να παρίστανται είτε αυτοί οι δικηγόροι τους στη διαδικασία του Ειρηνοδικείου. Ηλεκτρονικά θα χτυπάνε, θα κάνουν το κλικ τους από τον υπολογιστή τους, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από όπου ενδιαφέρονται, θα τους κατοχυρώνεται το ακίνητο και θα τελειώνει η διαδικασία εκεί. Αυτά λοιπόν που εμείς σας τα φωνάζουμε εδώ και χρόνια και κάποιοι μας λέγανε ότι τρομοκρατούμε τον κόσμο, ότι αυτά είναι επιστημονική φαντασία, ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Αυτά λοιπόν σήμερα που μιλάμε, είναι γραμμένα ήδη στο σχέδιο του νομοθετήματος που σε πολύ λίγες ημέρες θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε, τα μέλη μας, οι φίλοι μας, αλλά και οι τηλεθεατές μας που δεν έχετε έρθει ακόμα κοντά μας, να ξέρετε ότι πλέον μονόδρομος είναι το ζήτημα της προστασίας σας από την αυθαιρεσία των τραπεζών και από τους πληστηριασμούς. Μονόδρομος που γράφει η υπέρβαση. Κίνημα υπέρβαση λοιπόν, ελάτε κοντά μας. 210-5200-452. Τηλεφωνείτε τώρα. Είναι οι εθελοντές μας στα τηλέφωνα για να σας απαντήσουν και να σας κατευθύνουν στο πλησιέστερο γραφείο της υπέρβασης στον τόπο κατοικίας σας, για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε, να ενημερωθείτε και να σας προτείνουμε λύσεις υπεύθυνες και αξιόπιστες για την προστασία της περιουσίας και της αξιοπρέπειάς σας από την αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος, για να μπορείτε κι εσείς, όπως όλα τα υπόλοιπα μέλη μας και όπως όλοι μαζί, να λέτε και να λέμε ότι και για το 2017, βάλε Στέφανε Κουλουμπί την εικόνα,
κανένα σπίτι δανειολήπτη της υπέρβασης στους πληστηριασμούς. Είτε οι πληστηριασμοί γίνονται ηλεκτρονικά, είτε συνεχίσουν να γίνονται όπως γίνονται τώρα, την εικόνα δεν βλέπω ο σκηνοθέτης μας, εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε κανένα σπίτι δανειολήπτη της υπέρβασης στους πληστηριασμούς, γιατί έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε φροντίσει οι δανειολήπτοι μας να προστατεύονται μέσα από ένα πλέγμα αξιόπιστων και αποτελεσματικών νομικών δράσεων, οι οποίες φέρνουν αποτέλεσμα, φέρνουν δηλαδή δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα με τις οποίες δικαστικές αποφάσεις ακυρώνουμε τις διαταγές πληρωμής και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση του πληστηριασμού. Γι' αυτό και λέμε δεν έτυχε, πέτυχε. Κανένα σπίτι δανειολήπτη της υπέρβασης στους πληστηριασμούς. Και σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο έχουμε άλλη μία ζωντανή απόδειξη αυτού που λέμε. Ήρυδα Σταθάκου, η νέα δικηγόρος της επιστημονικής μας ομάδας, μαχητική Ήρυδα, έχει καθίσει δίπλα στο Λεωνίδα και έχει εξειδικευθεί στο θέμα το τραπεζικό, με την οποία σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσουμε μία νέα δικαστική επιτυχία της υπέρβασης, μία νέα δικαστική επιτυχία με την οποία άλλος ένας δανειολήπτης της υπέρβασης ακύρωσε την εναντίον του διαταγή πληρωμής, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει από πληστηριασμό, γιατί με ακυρωμένη τη διαταγή πληρωμής δεν υπάρχει πληστηριασμό, σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ήρυδα, λοιπόν, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για αυτή την εξαιρετική απόφαση που πέτυχες στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Μου φαίνεται η απόφαση που είναι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Πες μας ακριβώς τι είναι η απόφαση, πώς έχει χειριστεί το θέμα και τι πέτυχε με λίγα λόγια ο δανειολήπτης μας. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Η απόφαση είναι η 3470 του 2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και όντως είναι μια πάρα πολύ καλή απόφαση. Έχει εκδοθεί βάση, κυρίως βάση, του παράνομου ανατοκισμού, μεταξύ άλλων δηλαδή, του νόμου 128-75, το οποίος... Για την εισφορά. Για την εισφορά, ναι, για την εισφορά του νόμου 128/75. Να πω ότι στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι η μετακύληση της εν λόγω εισφοράς είναι μεν δυνατή βάσει της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας, όμως δεν χωρεί ανατοκισμός επί αυτής. Διότι αυτή η εισφορά πρόκειται περί δημοσιονομικό βάρος. Δηλαδή, δεν απολύει το χαρακτήρα της το δημοσιονομικό, επομένως δεν μπορεί να ανατοκιστεί. Έτσι. Σου λέει λοιπόν η απόφαση ότι αυτό είναι στην ουσία ένας φόρος, τον οποίο αυτό φόρο η τράπεζα μπορεί να τον μετακυλήσει ως πληρωμή στον δανειολήπτη, αλλά απαγορεύεται να τον τοκίζει, να τον ανατοκίζει, να τον κεφαλαιοποιεί και να τον χρεώνει και να τον ξαναχρεώνει στον δανειολήπτη παράνομα, γιατί γι' αυτό υπάρχει απαγορευτικό από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άριο Πάγο. Είναι και απόλυτα λογικό, παιδιά, γιατί όλα τα φορολογικά βάρη δημιουργούνται. Ας πούμε τώρα είμαστε, μπήκαμε στο 17 και θα κάνουμε τη δήλωση του 16. Το φορολογικό βάρος δημιουργείται μέσα στο 2016. Θα το δηλώσουμε, θα βεβαιωθεί το 17. Θα γίνει απαιτητό το 17 σε κάποια ημερομηνία. Άμα δεν έρθει η ώρα, περάσει η ώρα που πρέπει να το πληρώσεις, τότε θα καταστεί λήξη πρόθεσμα. Δεν γίνεται μέσα στο 2016 το φορολογικό βάρος της τραπέζης, το οποίο βεβαίως έχω αναλάβει εγώ να το πληρώσω, να μου το τοκίζεις, να μου το καθιστάς ληξιπρόθεσμο, να μου το ανατοκίζεις, να μου το κεφαλαιοποιείς. Έτσι. Να μου το φορτώνεις ακόμα, το κεφάλαιο. Μα ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει βεβαιωθεί ποιο και είναι. Το βασικό, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που διάβασα εγώ στην απόφαση και θέλω να μας το επισημάνει η κύριε αυτό, είναι ότι ο δικαστής αναγνώρισε ότι ελείπει από πλευράς της τράπεζας η υποχρέωση της αποδεικτικότητας με έγγραφα. Προσέξτε, αυτό είναι το βασικότερο, το οποίο ο Λεωνίδας ο Στάμος το έχει κάνει σημαία 3 χρόνια τώρα και επιτέλους αρχίζουν να βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που το αναφέρουν ρητά. Δηλαδή ότι η τράπεζα όταν πήγε στο δικαστήριο για να ζητήσει την έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν απέδειξε με έγγραφα ότι η οφειλή της αυτή είναι βέβαιη και καθαρισμένη. Και αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που λέμε σε όλους μας τους δανειολήπτες που έχουν ζητήματα να κοπούν στις διαταγές πληρωμής, να κάνουν και αγωγές αποζημίωσης, διότι οι τράπεζες, εις γνώση τους, παρανόμως πέτυχαν την έκδοση αυτής της διαταγής πληρωμής, παραπλανώντας μάλιστα και τους δικαστές,
διότι χωρίς να έχουν αποδείξει με έγγραφα το βέβαιο και το εκαθαρισμένο της απέτησής τους, όπως είναι από το νόμο προαπαιτούμενο, πήγανε και εκδώσανε μία διαταγή πληρωμής με ψευδή στοιχεία, χωρίς να έχουν ενημερώσει το δικαστή ότι έχουν ενσωματώσει, κεφαλαιοποιήσει, ανατοκίσει, τοκίσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, φόρους, εισφορές παράνομες και πανωτοκές, δεν είναι ρίδα. Ναι, όντως το αιτιολογικό της η απόφαση λέει ότι δεν συντρέχει η θετική δικονομική προϋπόθεση και όλες τις έγγραφες απόδειξης της πραγματικής απέτησης της καθής μάλιστα, κατά των ανακοπτόντων. Μάλιστα. Όταν λοιπόν εμείς αυτά τα κάναμε σημαία πριν 3 χρόνια με το που ξεκίνησε το κίνημα υπέρβαση, έτσι βάλε μας Στέφανε Κουλούμπη να δούμε και την απόφαση. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να τα κάνουμε σημαία αυτά τα πράγματα πριν 3 χρόνια, κάποιοι μας λέγανε μα σιγά μην κάτσει το δικαστήριο να ασχοληθεί με αυτά. Μα εμείς να επιμένουμε, ευχαριστούμε τον Στέφανο τον Κουλούμπη για την εικόνα, εμείς να επιμένουμε, μαύρε παιδιά, αυτά τα οποία εσάς σας φαντάζουν αστεία, είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά, για τα οποία σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη στην οποία ανήκουμε, σε όλη την Ευρώπη καθημερινά οι τράπεζες καταδικάζονται και καθημερινά οι δανειολήπτες δικαιώνονται. Μόνο λοιπόν στην Ελλάδα οι δανειολήπτες πρέπει να είναι όμοιροι της αυθαιρεσίας του τραπεζικού συστήματος, να μην εφαρμόζει νομοθεσία για την εισφορά, να μην εφαρμόζει νομοθεσία για τις 360 μέρες, να μην εφαρμόζει νομοθεσία για το ΣΕΠΕ. Λέγε όμως, σιγά σιγά, δικόγραφο μετά το δικόγραφο, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Έτσι ακριβώς. Σήμερα λοιπόν καταφέραμε μετά από 3 χρόνια και μετά από δεκάδες αποφάσεις δικαίωσης δανειοληπτών που έχουν εκδοθεί από την υπέρβαση και που δημοσιεύονται στο blog μας, που μπορείτε να μπείτε και να τις διαβάσετε, καταφέραμε λοιπόν πλέον τα δικαστήρια να ξεκινήσουν και να εκδίδουν σωρία αποφάσεων με αυτά τα σκεπτικά, να δικαιώνουν τους δανειολήπτες, να δικαιώνεται και ο αγώνας ο δικός μας, ούτως ώστε να λέμε stop, φρένο στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Οι οφειλές μας, οι απαιτήσεις μας είναι φουσκωμένες, δεν είναι βέβαιες και καθαρισμένες. Οι τράπεζες μας κατακλέβουν εδώ και δεκαετίες στις κινήσεις των λογαριασμών μας. Έχουν δημιουργήσει εις βάρος μας απαιτήσεις που είναι παράνομες και καταχρηστικές. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς δικαίως ζητάμε τις ακυρώσεις των συμβάσεών μας, τη διαγραφή των τόκων μας με την ομαδική αγωγή και μέσα από τις ανακοπές των διαταγών πληρωμής ακυρώνουμε τις διαταγές πληρωμής, δεν δίνουμε τη δυνατότητα της τράπεζες να πάνε τα σπίτια μας στους πληστηριασμούς, με αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση για το κούρεμα, την ώρα τη δύσκολη που θα καθίσουμε στο τραπέζι, θα πάνε στη διαδικασία, θέλουν δεν θέλουν να μας κουρέψουν, γιατί αλλιώς θα τα χάσουν όλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα μας και την Ήρυδα της Σταθάκου και τον Γιώργο το Βαλέτα, τον φοροτεχνικό μας, τον οικονομολόγο που μας ενημερώσαν ότι έχει έρθει στο δίπλα στούντιο. Τον έχουμε τον Γιώργο το Βαλέτα κοντά μας. Ωραία, μόλις τον έχουμε να μας τον βάλει ο σκηνοθέτης μας στην οθόνη και αυτόν. Και να πούμε ότι αύριο, αγαπητέ Λεωνίδα, συζητείτε. Τον έχουμε τον Γιώργο το Βαλέτα. Καλησπέρα, Γιώργο, και σε σένα. Αύριο, Λεωνίδα, συζητείτε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η δεύτερη ομαδική αγωγή του κινήματος υπέρβασης κατά των τραπεζών, στην οποία ομαδική αυτή αγωγή, Λεωνίδα μου, όπως και στην προηγούμενη, έσπευσαν οι τράπεζες να ζητήσουν αναβολή. Θα πάρουν λοιπόν αναβολή, γιατί δικαιούνται αύριο να την πάρουν την αναβολή, δεν μπορεί να τους συναρνηθεί κανένα. Θα πάρουν και τις 5, έτσι έχουμε. Έτσι. Μετά την πρώτη συμφωνήθηκε, εγώ το αποδέχτηκα, το αίτημά τους. Έτσι. Θα πάνε όλες οι 5 πρώτες, δηλαδή να οι συνεκδικαστούν. Να συνεκφωνηθούν με σκοπό τη συνεκδίκαση. Έτσι. 31 Ιανουαρίου του 19. Άρα αύριο λοιπόν η συζήτηση θα αναβληθεί, όπως αναβλήθηκε και η προηγούμενη. Και θα πάει. Έτσι. Και θα πάει για συζήτηση όλες μαζί, συνεκδίκαση. 30 Ιανουαρίου του 2019, αυτό οι 5 πρώτες ομαδικές αγωγές. Ναι. Γιατί η έκτη που κατατέθηκε 19 Δεκεμβρίου, δεν έχει αναβολή. Επειδή πάει με την καινούργια δικονομία, δεν έχει καμία αναβολή.
Έχει προθεσμία 100 ημερών για τις προτάσεις και θα συζητηθεί πότε, Λεωνίδα μου? 29 Μαρτίου 2017 λήγουν οι 100 μέρες των προτάσεων. Έτσι. Άρα πάει αμέσως για συζήτηση μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, νωρίτερα. Νωρίτερα από το καλοκαίρι. Ναι, γιατί είναι μετά 15 μέρες προσθήκη. Είναι λοιπόν η αγωγή της καινούργιας οικονομίας. Και οι παλιές δυστυχώς θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που ακολουθούν κατά πάγια τακτικοί τράπεζες, δηλαδή να αναβάλουν και να πηγαίνουν την ιστορία προς τα πίσω. Βέβαια το προς τα πίσω δεν ξέρω πόσο τους εξυπηρετεί, δεν τους εξυπηρετεί καθόλου, Λεωνίδα, γιατί το 19 που θα δικαστούν οι 5 πρώτες ομαδικές αγωγές μαζί, εμείς υπολογίζω θα έχουμε πάνω από 1.500 αποφάσεις ανακοπών. Να δούμε λοιπόν με την ομολογία που θα κουβαλήσουμε εμείς μαζί μας την εκδίκαση, αν τους συμφέρει να την πάνε πίσω την εκδίκαση όπως την πηγαίνουν ή όχι. Με ενημερώνουν ότι έχουμε στη γραμμή μας το Νότι το Μαριά από το Στρασβούργο. Νότι. Ναι, από το Στρασβούργο. Καλησπέρα, καλησπέρα Νότι Μαριά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, Κυριάκο, και στο πάνελ και σε όλους τους φίλους της υπέρβασης. Και καλή χρονιά με καλή αγώνες. Χρονιά. Τι καλά, μας φέρνεις κανένα καλό νέο για τους δανειολήπτες από τις Βρυξέλλες? Αυτό που μου έκανε εντύπωση πριν λίγες ώρες, Κυριάκο, ήταν ότι ήρθε η Προεδρία της Μάλτας, η οποία αναλαμβάνει, και ήταν και ο κύριος Γιούνκερ. Και δεν είπανε κουβέντα για τους δανειολήπτες, για τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη. Και είναι μεγαλύτερο γύρισα το πρόβλημα. Διαφορία. Ούτε μια λέξη δεν είπαν. Οι άνθρωποι ζουν σε άλλο κόσμο. Συνεχίζει η Ευρώπη να είναι μια Ευρώπη της γραφειοκρατίας και των δανειστών και δεν είπανε τίποτε. Δηλαδή στην αυτό ατζέντα δεν υπάρχει βασικό καν το θέμα των κόκκινων δανείων. Δεν υπάρχει για αυτούς, αλλά υπάρχει για μας και για εσάς και σε όλη την Ευρώπη. Για μας υπάρχει, το κακό όμως είναι ότι δεν υπάρχει εκεί σαν ατζέντα κεντρικής πολιτικής κοινής στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, Νότι Μαριά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πράγματι ένα πρόβλημα, διότι υποτίθεται η Προεδρία της Μάλτας θα έδινε κάποιες γραμμές για το επόμενο εξάμηνο, το ίδιο και ο Γιούνκερ. Αυτό που συμβαίνει και αποκαλύφθηκε βέβαια είναι ότι η Μάλτα παραμένει ένας φορολογικός παράδεισος και στην ουσία ασκεί ένα αθέμητο ανταγωνισμό στα υπόλοιπα κράτη, διότι πάνε εκεί όλες οι πολυεθνικές, έχουν ανοίξει ένα γραφείο, εμφανίζουν ότι είναι η έδρα ή εκεί ή το Λουξεμβούργο, ναι, όπως ξέρουμε, ή και η Ολλανδία. Εκμεταλλεύονται και τις συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Έτσι, και αντί να πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα όπου κονομάνε και στις άλλες χώρες, εκφεύγουν του ελέγχου. Έτσι. Δυστυχώς συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι εμείς πρέπει να τα επισημαίνουμε από πλευράς μας και στο Ευρωκοινοβούλιο και στους τηλεθεατές. Έτσι, να ξέρουν ότι η Ευρώπη είναι σε λάθος κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση προστασίας της τραπεζοκρατίας, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς να ενδυναμώσουμε τον αγώνα μας για να ανατρέψουμε αυτές τις κατευθύνσεις. Έτσι, μπράβο. Και δυστυχώς η Ευρώπη, Νότι Μαριά, εκτός από τη λάθος κατεύθυνση, είναι και μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Χαμηλών ταχυτήτων για τις χώρες του Νότου, μεγάλων ταχυτήτων για τις χώρες του Βορρά. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα. Οφείλεται, όπως ξέρεις καλά, και στη λειτουργία του Συμφώνου Σταθερότητας και έτσι, στην μπράβο ίδια την λειτουργία της Ευρωζώνης. Έχουμε συνεχή ανεργία, δεν λέει να σταματήσει. Το συμπέρασμα βέβαια που πρέπει να βγει, γιατί έχουμε σε δύο μέρες και την ορκομοσία του Τραμπ, είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, δηλαδή να μπαίνει δωρεάν τυνησιακό λάδι, να μπαίνουν κτηνογραφικά προϊόντα Ουκρανίας, να διαλύεται η προστασία της φέτας από τη ΣΕΤΑ και την TTIP κλπ. Αντί να δώσει τον τόνο η Ευρώπη, αντί να πάρει τα μέτρα η Ευρώπη, τα παίρνει πλέον τα μέτρα ο Τραμπ, ο οποίος λέει ναι στον οικονομικό προστατευτισμό, και αυτό για μας τουλάχιστον ως Ελλάδα είναι θετικό, γιατί πρέπει είναι και εμείς να βάλουμε φραγμό. Βέβαια δεν μπορεί να είναι μπάτε σκύλια, λέστε τώρα, αιγυπτιακές πατάτες, ό,τι θέλεις εισάγουμε και διαλύεται η ελληνική οικονομία. Βεβαίως. Και το δεύτερο που λέει πάλι ο Τραμπ, αυτά όμως παλιότερα τα λέγανε οι αριστεροί, είναι ότι το κράτος πρέπει να κάνει επενδύσεις για να ενισχύσει την οικονομία. Τα λέει αυτά ο δεξιός Τραμπ, Νότι Μαριά? Τα λέει ο δεξιός Τραμπ. Τα λέει ο Τραμπ, ο οποίος είναι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Και δεν τα λένε δικοί μας οι αριστεροί. Και ασκεί πολιτική Ρούσβελτ που έκανε το Δημοκρατικό Κόμμα. Θα επενδύσει ο Τραμπ 1 τρισεκατομμύριο δολάρια
για να ενισχύσει τις υποδομές στην Αμερική. Μάλιστα. Και εδώ ο Γιούνκερ και η παρέα του λέει το σχέδιο Γιούνκερ να έρθουν δίθεν οι ιδιώτες να κάνουν επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις? Τίποτα δεν γίνεται. Και ποιοι ιδιώτες? Και οι ιδιώτες που θα έρθουν με το σχέδιο Γιούνκερ ενώ τη Μαριά θα έρθουν με δανεικά λεφτά. Με μοχλευμένο χρήμα από το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή δικά του λεφτά δεν θα βάλει κανένας. Αυτό είναι που πραγματικά μας ανησυχεί. Εγώ νομίζω ότι η ατζέντα και φέτος πρέπει να είναι τα κόκκινα δάνεια. Έτσι. Θα γίνουν πρωτοβουλίες και σε αυτό το επίπεδο στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τη βομβαρδίσουμε τις Βρυξέλλες, τις ερωτήσεις, Νότι Μαριά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και υπάρχουν ευρωβουλευτές οι οποίοι το θέτουν το θέμα αυτό από όλες τις πλευρές. Και πρέπει να πούμε και ο Τζιάννη Πιτέλα, ο οποίος δεν τα κατάφερε. Για ο οποίος βοήθησε πάρα πρόεδρος. Πολύ τους Δανειολήπτες με τις κινήσεις του, είναι αλήθεια. Αυτό πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον τελευταία χρονιά μιλάει υπέρ της Ελλάδος, κόντρα στο Σόιμπλε, χτυπάει την πολιτική της Τρόικας και βάζει τα θέματα και των Δανειολήπτων και των τραπεζών. Και των τραπεζών. Να τα πούμε αυτά γιατί έχει σημασία να ακούγονται. Να τα πούμε έτσι, γιατί υπάρχουν και θετικές φωνές στις Βρυξέλλες. Όπως αυτή του Τζάνι Πιτέλα που δυστυχώς εχθές Νότι Μαριά στην ψηφοφορία τον κέρδισε το σύστημα στην ψηφοφορία των τραπεζών και των λόμπι που ελέγχουν όλο αυτό το μαγαζάκι που λέγεται Ευρωκοινοβούλιο. Έκανε λάθος. Κοίταξε, είχαμε μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των. Και των φιλελευθέρων από εκεί και πέρα η γραμμή που έδωσαν ήταν μια γραμμή για ομοσπονδιακή Ευρώπη. Αυτό έχει σημασία να προσέξουμε. Μια Ευρώπη που αναγνωρίζει μόνο την Κομισιόν κυρίως και το Ευρωκοινοβούλιο, όχι όμως το Συμβούλιο Υπουργών, δηλαδή τα κράτη. Και η κατεύθυνση αυτή δυστυχώς πάει προς κάτι το οποίο μας δεν μας συμφέρει ως Ελλάδα, πάει προς τη Γερμανική Ευρώπη. Ναι. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Έχεις κάτι, Λεωνίδα, να ρωτήσεις? Ναι, κύριε καθηγητά, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2015 βγήκε μια καταπληκτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί προσφυγής που είχε γίνει κάποιων Κυπρίων για τα κουρέματα. Και για πρώτη φορά σε δικαστική ευρωπαϊκή απόφαση ορίζεται ότι η Κομισιόν υποχρεούται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ακόμα και όταν ενεργεί ως εποπτικός σε εξωθεσμικούς, δηλαδή στον ESM. Αυτό όμως μετά την ήττα Πιτέλα δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει τελικώς ευρωκοινοβουλευτική ατζέντα. Θα σας πω, εμείς θα το βάλουμε, θα το επιδιώξουμε. Από εκεί και πέρα η δικαστική απόφαση είναι δικαστική απόφαση, ανοίγει δρόμους. Έτσι. Μπορεί στη συγκεκριμένη υπόθεση να μην δικαίωσε τους προσφεύγοντες. Ναι, για συγκεκριμένο λόγο όμως. Ναι, όμως αποτελεί μεγάλη ισχυρή νομική βάση που ανοίγει το δρόμο για αυτό που λέγαμε παλιά, το θυμάσαι Κυριάκο, την εποχή που η ΑΝΕΛ ήταν αντιμνημονιακή παράταξη. Λέγαμε, αν θυμάσαι, ότι πρέπει να φτιαχτεί ο φάκελος της αποζημίωσης που έχει υποστεί, για τη ζημιά που έχει υποστεί η χώρα από την Τρόικα. Έτσι, και ότι αυτό θα ήταν το πρώτο πράγμα εδώ που θα έκανε μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και την κρύβουν, που τα λέει ξεκάθαρα όλα. Το έχεις που, κάνει κανένας που κάνουν όλοι ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει, που τα λέει ξεκάθαρα. Θα πούμε, Νότι Μαριά. Θα τα πούμε αυτά. Εγώ εύχομαι καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα. Δύναμη και θα πάμε μαζί δυνατά και την επόμενη χρονιά. Θα πάμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να τον αποδεσμεύσουμε τον Νότι Μαριά. Και πες μας λίγο, Λεωνίδα μου, σε παρακαλώ, αυτό τώρα με τις τράπεζες σχετικά με το θέμα των προμηθειών των καρτών. Στις συναλλαγές που υπάρχουν με κάρτες, γιατί αυτό είναι ένα φλέγον θέμα το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες πλέον, γιατί πάμε πλέον στην υποχρεότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών ακόμη και για το αφορολόγητο. Και εδώ λοιπόν συνεχίζεται η ληστρική τακτική των τραπεζών να χρεώνουν με εξωφρενικές προμήθειες όλες αυτές τις συναλλαγές. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Από τον Απρίλιο, 29 Απριλίου 2015, με κανονισμό των 751, ορίστηκε ότι με τη χρήση χρεωστικών καρτών δεν μπορεί η προμήθεια να υπερβαίνει το 0,2%. Το Γιώργο το Βαλέτα τον έχουμε. Να μας τον βάλετε στην οθόνη. Πες τον είδα. Πούντος. Τώρα θα τον δούμε. Λοιπόν, με τη χρήση χρεωστικών καρτών. Γεια σου, Γιώργο.
Με τη χρήση χρεωστικών καρτών δεν μπορεί η προμήθεια να ξεπερνάει, κατανότατο δηλαδή, το 0,2% της συναλλαγής. Μπορεί βέβαια το κάθε κράτος μέλος να βάλει μικρότερες προμήθειες. Και με τη χρήση πιστωτικών καρτών να ξεπερνάει η προμήθεια το 0,3% ανά συναλλαγή. Αυτά είναι τα άρθρα 3 και 4 του 751 του κανονισμού του 2015. Προσέξτε όμως να δείτε πώς ξεπερνάνε όχι μόνο οι ελληνικές, όλες. Η Mastercard έχει έδρα την Αμερική. Ναι. Μέχρι πρότινος η Visa είχε έδρα την Αμερική, αλλά είχε και έδρα κάπου ή στην Ολλανδία ή στη Γερμανία ή στην Αγγλία, δεν θυμάμαι. Βγαίνει 29 Απριλίου του 2015 ο κοινοτικός κανονισμός και 2-3 μήνες μετά κλείνει η ευρωπαϊκή Visa και μεταφέρεται στην Αμερικανική. Αυτό για στην Αμερικανική έδρα, σε Αμερικανική έδρα. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν την αιτιολογία οι τράπεζες ότι εμείς ακολουθούμε τον κανονισμό. Η διαφορά είναι το χρέος που δίνουμε, τη χρήση που κάνουμε στη Master, το Royalty. Βέβαια, Κυριάκο, και το έχεις βγάλει εσύ αυτό, σε ανύποπτο χρόνο, σε προγενέστερο χρόνο από το σημερινό, έχει έρθει ομάδα Άγγλων που έχουν προσβάλει, έχουν προσφύγει κατά της Mastercard για αυτές τις χρεώσεις. Πολλά δις. Υπάρχει όμως κανονισμός ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς πρέπει να οργανωθούμε. Έτσι. Να έρθουμε εδώ και να οργανωθούμε. Είναι πολλά. Να ζητήσουμε όλα αυτά να καταργηθούν, να ακυρωθούν. Έτσι, γιατί όλα αυτά χρεώνονται και τα βρίσκονται στο λογαριασμό. Ειδικά όσοι έχετε πιστωτική κάρτα, δεν λέω για τις χρεωστικές, για σκεφτείτε την πιστωτική, που όλα αυτά τα έξοδα, όλες αυτές οι παράνομες χρεώσεις. Τις βρίσκεται τοκισμένες, ανατοκισμένες, κεφαλαιοποιημένες. Τις βρίσκεται και σε μια διαταγή πληρωμής μεθαύριο και λες, μα εγώ ένα χιλιάρικο πήρα με την κάρτα. Πώς έβρασα να χρωστάω 4 και 5 χιλιάρικα. Έτσι φτάνεις να τα χρωστάς. Και επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτές τις ημέρες, σας το είπαμε και την προηγούμενη Τετάρτη, με τις εισπρακτικές και με τις λεγόμενες δικηγορικές εταιρείες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους δανειολήπτες. Που έχουμε καταγγελίες ότι τους εξαπατούν. Υπάρχουν δανειολήπτες που τους παίρνουν στο τηλέφωνο ότι σε δικούς μας έχει τύχει από συγκεκριμένες εταιρείες και από συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία που τους παίρνουν στο τηλέφωνο και τους λένε: ξέρετε, χάσατε τη δίκη της ανακοπής ενώ την έχουν κερδίσει. Που τους παίρνουν στο τηλέφωνο και τους λένε: έχετε υπογράψει αποδοχή οφειλών και συμβιβασμών χωρίς οι άνθρωποι να έχουν υπογράψει τίποτα. Ούτε σήμερα να λοιπόν, μιλήσει, όχι να έχουν ο δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης ο Αλβανός, τον οποίο με ενημερώνω ότι τον έχουμε στη γραμμή μας, στη τηλεφωνική μας, ακούει ο κύριος Αλβανός. Ναι, βεβαίως, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Αλβανέ. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Έχει αναδείξει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που έχει να κάνει με την κατάρτιση των συμβάσεων, των συμφωνητικών και των ρυθμίσεων από τις πρακτικές εταιρείες με τους δανειολήπτες και θέτει ο δικηγόρος Αλβανός ένα ζήτημα πολύ σοβαρό για το οποίο κατά την άποψη δική μας πρέπει να επέμβουν άμεσα δικηγορικοί σύλλογοι. Σου λέει λοιπόν ο υπάλληλος της πρακτικής εταιρείας, ο οποίος είναι στην καλύτερη περίπτωση απόφυτος λυκείου. Αυτός πώς μπορεί να συντάσει να καταρτίζει συμφωνητικά και να βάζει τον δανειολήπτη να τα αποδέχεται και να τα υπογράφει? Αυτό δεν είπατε, κύριε Αλβανέ, σήμερα? Αυτό ακριβώς υπάρχει ένα θέμα. Καταρχήν δημιουργεί αυθαίρετο τον ανταγωνισμό. Διότι αν είναι έτσι, δεν υπάρχει λόγος να πληρώνει κάποιος δικηγόρο να φορτώνει με την ΦΠΑ 24% με κρατήσεις κτλ. Θα παίρνει έναν ο οποίος δεν θα έχει ούτε καν πτυχίο πανεπιστημίου, θα καταρτίζει μία σύμβαση και τελείωσε η ιστορία. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε πρώτον ποιο είναι το καθεστώς, διότι σας λέω δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό, και δεύτερον ποια είναι τα χέγγυά του για να καταρτήσει την όποια σύμβαση καταρτίζει, αν την καταρτίζει. Γιατί τις περισσότερες φορές ούτε χαρτιά στέλνουν, ούτε υπογραφές υπάρχουν. Αλλά λέμε τώρα, ας πούμε, χάρη της κουβέντας, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς αυτό το θέμα το έχετε καταγγείλει επισήμως στο δικηγορικό σας σύλλογο? Εγώ, κοιτάξτε, έχω διάφορες επικοινωνίες. Πήρε μια κυρία η οποία ήταν πολύ, ας πούμε, επιθετική. Μου είπε ότι δεν είμαι δικηγόρος, δουλεύω στο δικηγορικό γραφείο της ΤΑΔΕ. Έστειλα λοιπόν ένα φαξ. Πρώτον, να μου προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία αναπροκύπτει ότι ο υπάλληλος έχει εξουσία υπογραφής. Διότι βάσει του νόμου,
Ακριβώς για να μας δώσουν δάνειο δεν χρειάζονται ειδική εξουσιοδότηση. Αυτά που μας λένε στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον. Έτσι. Αλλά για να καταρτήσουν τέτοια συμφωνία χρειάζεται πρώτον και δεύτερον ποιο είναι το καθεστώς της. Διότι χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, μπορεί τη συγκεκριμένη να την έχουν μέσα στο δικηγορικό γραφείο για να σερβίρει καφέ, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορώ εγώ να ξέρω που κάθομαι και μα μιλάω. Μπορεί να την έχουν με μαύρη εργασία, να το πούμε. Ακριβώς. Μπορεί να την έχουν αδήλωτη. Μπορεί να την έχουν για μια εβδομάδα και να φύγει. Ένας άνθρωπος λοιπόν περιστασιακός που δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, που δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικός, που μπορεί να είναι και εργαζόμενος σε καθεστώς μαύρης εργασίας, αυτός ο άνθρωπος θα αναλάβει την ευθύνη να ενημερώσει το δανειολήπτη για το περιεχόμενο μιας νέας σύμβασης, τον οποίο την καλεί να την υπογράψει, να αποδεχθεί τις οφειλές του και να αναλάβει μια μακροχρόνια δέσμευση για να εξυπηρετήσει αυτές τις οφειλές. Αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Και πολύ καλά έκανε ο Δημήτρης ο Αλβανός που το ανέδειξε αυτό το ζήτημα. Και πρέπει, πιστεύω, Λεωνίδα μου, όλοι οι δικηγόροι να το αναδείξετε. Τουλάχιστον εμείς που τον ακολουθούμε και τις δημοσιεύσεις του και τις ανακοινώσεις του στο διαδίκτυο. Του είπαμε έτσι, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή ερχόμαστε να προσυπογράψουμε. Έτσι πρέπει όλοι οι δικηγόροι να τα κινήσουν αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα συντεχνιακό. Εδώ είναι ένα θέμα νομιμότητας. Δεν μπορεί δηλαδή οι άνθρωποι άσχετοι να παραπλανούν τους δανειολήπτες, να τους λένε ένα σωρό ψέματα στο τηλέφωνο και να τους παραμυθιάζουν, ανοίγεις να τους βάζουν να υπογράφουν και συμβάσεις κιόλας. Πολύ μεγάλη ιστορία. Σήμερα το πρωί στο Ειρηνοδικείο, συνάδελφος αντίδικος της αντίδικης πλευράς, ζήτησε και την ποινή, την ποινή του ανακόπτοντος, ναι, γιατί δεν ακολούθησε, λέει, το καθήκον αληθείας. Ανοίγεις πολύ μεγάλη συζήτηση. Ανοίγω μεγάλη. Ας μείνουμε εκεί που... Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δημήτρη τον Αλβανό και για την απευθυνή του παρέμβαση. Και πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε κοντά σας σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην οθόνη τους καλεσμένους μας και να ξεκινήσουμε γρήγορα με τον Γιώργο τον Βαλέτα, γιατί Γιώργο έχει πάρα πολύ επικαιρότητα σήμερα. Mm-hmm. Πες μας, σε παρακαλώ, για το θέμα της υποχρεωτικής εγκατάστασης των POS, των τερματικών δηλαδή, για την αποδοχή των καρτών στους εμπόρους, στα καταστήματα, στους δικηγόρους, τώρα στους γιατρούς. Λένε ότι αυτό θα γίνει σε τρία στάδια. Τι σημαίνει σε τρία στάδια, για να καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής που το διαβάζει στις εφημερίδες, αλλά δεν μπορεί να το κατανοήσει? Θα γίνει σε τρία στάδια, δηλαδή θα ξεκινήσει από το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε κλάδους επαγγελματιών που θεωρείται ότι έχουν αυξημένο βαθμό παραβατικότητας. Αυτή... Πρόσεξε, τι θα πει. Θεωρείται ότι είναι οι δικηγόροι. Ο Λεωνίδας και η Έλληνα, δηλαδή. Θεωρείται λοιπόν ότι είναι οι επαγγελματίες της εστίασης, τα καταστήματα εστίασης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες εν γέννη, δικηγόροι, γιατροί. Η κατηγορία δική σου, η φοροτεχνική, οι οικονομολόγοι, οι λογιστές. Και οι φοροτεχνικοί. Είσαι και εσείς τους παραβατικούς. Είπα εν γέννη οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην πρώτη φάση λοιπόν θα... Στην πρώτη φάση λοιπόν, το πρώτο εξάμεινο το 2017, αναμένεται να γίνουν υποχρεωτικά σε αυτούς τους κλάδους που είπαμε. Η δεύτερη φάση και η τρίτη, το δεύτερο εξάμεινο του 2017 και το πρώτο εξάμεινο του 2018, θα ενταχθούν όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες. Μάλιστα. Δηλαδή θα γίνουν υποχρεωτικά για να διευκολυνθεί ο κόσμος λόγω της υποχρεωτικότητας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Θα γίνουν υποχρεωτικά σε όλους τους επαγγελματίες. Θα πηγαίνουμε και στο περίπτερο που λέω ο λόγος. Συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση για τους δικηγόρους. Mm-hmm. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, η δικηγορία είναι εποχικό επάγγελμα. Γιατί αν αφαιρέσεις τις διακοπές, το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ. Ναι. Δηλαδή δουλεύουμε 7 μήνες. Εσείς δουλεύετε καμιά 2 μέρες τον χρόνο, δηλαδή. Εντάξει, άσε τις αποχές. Ναι. Όχι. Λέμε κανονικά. Είναι εποχικό. Όταν δουλεύεις δηλαδή 7 και κάθεσαι 5 ή έτσι αλλιώς, εποχικό λέγεται. Το εποχικό είναι 6 και 6. Εντάξει, εμείς είμαστε 7 και 5. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Αλλά φορολογούμαστε για 14. Δεν έχει σημασία αυτό. Θα έχετε και προκαταβολικά. Να φορολογήσετε και όλα. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι συνάδελφος, αυτό που καταστρατήγησε έναν κλάδο, δεν θεωρείται, ρε παιδιά, αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή, πώς πήρα εγώ την εξουσία
και βαράω τους συναδέλφους μου για να φανώ μετά εγώ. Αυτό εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Συγγνώμη, έβγαλα και εγώ το δικό μου. Ναι. Για πες μας, Γιώργο Βαλέντα. Ναι, συγγνώμη για το προηγούμενο θέμα, να πω κάτι που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος, ότι οι πληρωμές μέσω του e-banking επίσης χτίζουν το αφορολόγητο. Σαφώς, είναι όχι μόνο με τα τερματικά POS. Να το επισημάνουμε αυτό. Όχι μόνο οι πληρωμές με κάρτες. Και το e-banking, δηλαδή οι ηλεκτρονικές συναλλαγές από το κομπιούτερ, επίσης χτίζουν αφορολόγητο. Και πες μας, σε παρακαλώ, Γιώργο Βαλέντα, τι γίνεται με την υποχρέωση. Αν τα στέλνω εγώ σε εσένα και εσύ σε μένα, χτίζουμε έτσι αφορολόγητο. Ναι, ο ένας με τον άλλον. Τι γίνεται με την υποχρέωση, Γιώργο Βαλέντα, των επιχειρήσεων να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την αποδοχή καρτών? Αυτό είναι κάτι σημαντικό που το διαβάσαμε σήμερα. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 να εμφανίζουν ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματός τους ή και στο ταμείο τους μία πινακίδα όπου να ενημερώνουν τους καταναλωτές αν δέχονται ή όχι πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές. Και είναι υποχρεωμένες να το κάνουν. Είναι υποχρεωμένες από 1η Φεβρουαρίου του 2017 και υπάρχει διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση που δεν το κάνουν, 1.000 ευρώ. Για πες μας, σε παρακαλώ, ποιες δαπάνες από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα μετρούν? Επιτέλους, μετά την έντονη. Καταλήξανε. Ναι, καταλήξανε, ξεκαθάρισε. Γιατί το τοπίο. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα άλλαζε το τροπάρι. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Ξεκαθάρισε επιτέλους το τοπίο. Ναι. Τα περιλαμβάνονται μέσα και οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, φως, νερό, τηλέφωνο δηλαδή. Όλες οι καταναλωτικές δαπάνες θα εξαιρούνται. Οι δαπάνες των ενοικίων, τα ιατρικά έξοδα, δαπάνες αγοράς ακινήτων, γιοταχή και γενικά απόκτηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι τεκμήρια και δεν μπορούν να θεωρηθούν καταναλωτικές δαπάνες. Επίσης, προσέξτε, δεν είναι μέσα πληρωμές φόρων, δόσεις δανείων και αγορά επενδυτικών αγαθών, π.χ. μετοχές. Α, ούτε οι δοσοποιήσεις των φόρων δηλαδή? Όχι, όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή θα φορολογεί το άλλος για τα λεφτά που πληρώνει για να πληρώσεις δόσεις μιας φορολογικής υποχρέωσης? Ναι. Αν κάποιος δηλαδή θελήσει να πληρώσει την εφορία αντί να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ και δεν πιάσει το αφορολόγητο, θα έχει ποινή 22%. Άρα ο φιλέτης, κοίτα για να καταλάβεις τώρα γιατί ηλίθιος μιλάμε, δηλαδή εδώ, είναι δεν ξέρω τι τους ταΐζουν, τι πίνουν και δεν μας δίνουν και εμάς. Δηλαδή σε μια χώρα που παιδεύεται να εισπράξει, που είχε 100 δις ανίσπραχτα μόνο το δημόσιο, δίνει κίνητρο στον οφειλέτη, αντί να πάει να πληρώσει τη δόση των 100 δόσεων, να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ ή να πάει να ψωνίσει ρούχα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κάνει ή να πάει στην καφετέρια να πιει καφέ, γιατί με αυτό χτίζει αφορολόγητο, ενώ δεν χτίζει αφορολόγητο με την πληρωμή της φορολογικής υποχρέωσης που έχει δοσοποιήσει. Μα μιλάμε για πράγματα τρελά σε μια χώρα, που ψάχνει για έσοδα. Σας αναρωτάμε, τι πίνετε και δεν μας δίνετε? Θα δασκίσουμε τα πτυχία μας έχετε τρελάνει? Είναι εκτός πραγματικότητας αυτά. Πες μας λίγο, Γιώργο Βαλέντα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, πριν κάτι τελευταίο που ενδιαφέρει τον κόσμο και πάλι πολλοί δεν το ξέρουν. Οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, οι συνταξιούχοι δηλαδή, παρόλο που δεν έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, παρά τα αυτά έχουν την υποχρέωση συλλογής των αποδείξεων. Μάλιστα. Πες μας, σε παρακαλώ, τι γίνεται? Βγαίνουν 250.000 ειδοποιητήρια από το Υπουργείο Οικονομικών για τους καταθέτες? Η εφορία λοιπόν έτρεξε ελέγχους για το διάστημα 2002 μέχρι 2015. Ναι. Έκανε μάτσιν τις καταθέσεις με το τι έχει δηλωθεί στις δηλώσεις ε1 το φορολογουμένο. Βρήκε 250.000 φορολογουμένους για τους οποίους δεν στοιχειοθετούνται οι καταθέσεις τους σε σχέση με τις δηλωμένες εισοδήματα και ετοιμάζεται να στείλει ειδοποιητήρια ούτως ώστε να πιέσει τους φορολογούμενους, επειδή 31 Πέμπτου λήγει η διορία για τη ρύθμιση των αδήλωτων εισοδημάτων, οπότε μέσω αυτών των ειδοποιητήριων θα πιέσει τους φορολογούμενους να πληρώσετε, να πάρει στην εφορία και να δηλώσουν. Αλλά αυτό λέει που θα πληρώσετε δεν θα μετράει στα φορολόγητα του χρόνου, οπότε σου λέει άλλο σιγά να πληρώσω, πάτα φάω. Γιατί τρώγοντας θα χτίσω και αφορολόγητο. Αυτά είναι και αδήλωτα. Τώρα είναι πάνω από 1.200.000 αφημί τέτοια. Ναι, έχει γίνει αυτό. Είναι τα πρώτα 250.000 ειδοποιητήρια. Έρχονται 200.000. Και άλλα. Έρχονται και άλλα. Πάνω ναι. από 1.200. Έρχονται και άλλα. Αλλά επαναλαμβάνουμε. Σε μια χώρα που θέλει να εισπράξει ή χτίζει αφορολόγητο η απόδειξη της καφετέριας και δεν χτίζει αφορολόγητο η πληρωμή της δόσης των 100 δόσεων. Ο άλλος δεν θα πάει σε 100 δόσεις. Που είναι χιλιάρικα, που είναι δεκαχίλιαρα, που είναι 500 για πολύ κόσμο. Και πες μας, σε παρακαλώ, Γιώργο Βαλέντα. Για το χτίσιμο στο αφορολόγητο να πούμε και κάτι τελευταίο. Ότι εάν είναι ένα αντρόγινο
και ο ένας μπορέσει και γεμίσει το αφορολόγητό του, το χτίσιμο με την ηλεκτρονική πληρωμή, το υπόλοιπο μεταβάζεται στον σύζυγο. Δηλαδή, αν η σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και γίνονται... Το παίρνει ο άλλος, κατάλαβα. Ακριβώς. Ωραία. Πες μας, σε παρακαλώ, τι γίνεται τώρα και με τον εξωδικά. Δεν έχουμε χρόνο, Λεωνίδα. Όχι, ενδιαφέρει. Και για το σύμφωνο συμβίωσης, το ίδιο πράγμα είναι. Και για τα και οι ζευγάρια που είναι σύμφωνο συμβίωσης. Άμα βλέπω ότι ενδιαφέρεσαι πολύ για τον κλάδο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να αρχίσω να υποθέτω, Λεωνίδα. Να μην υποθέσεις να είσαι σίγουρος. Πες μας, σε παρακαλώ, τι γίνεται με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Το προσχέδιο νόμου είναι έτοιμο. Προχωράει. Είμαστε σε προσχέδιο νόμου. Την επόμενη εβδομάδα θα βγει μάλλον σε δημόσια διαβούλευση. Αναμένουν να γίνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες μεταξύ της Τρόικας των θεσμών και της κυβέρνησης. Η Τρόικα ζητάει πάνω από 50.000 τζίρο επιχειρήσεις να μπαίνουν μέσα. Η ελληνική κυβέρνηση ζητάει πάνω από 15.000. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει λογικά το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια, θα υποβάλλεται μια αίτηση, θα υπάρχει ένας συντονιστής και όχι σε διάστημα πάνω από 6 μήνες θα καταλήγει να γίνεται ένας εξωδικαστικός συμβασμός με κούρεμα δανείων, οφειλές προς δημόσιο, τράπεζες κτλ. Να το επισημάνουμε αυτό, Γιώργο Βαλέτα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό εγώ θέλω να το συνδέσω ξανά άλλη μια φορά από αυτή την εκπομπή για να τα ακούσουν καλά οι τηλεθεατές μας και να το καταλάβουν όλα τα μέλη του κινήματος Υπέρβαση που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή κάθε Τετάρτη. Εδώ δημιουργείται κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις να λύσει και προβλήματα. Γιατί μέσα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό σε συνδυασμό με το νομοθέτημα για τη δεύτερη ευκαιρία, μία μικρομεσαία επιχείρηση που σήμερα είναι λουκεταρισμένη, που δεν μπορεί να δουλέψει, που έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, που δεν έχει προοπτική και δεν έχει αύριο, μία τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό να ρυθμίσει και να κουρέψει επαναλαμβάνουμε, τις οφειλές της σε δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες και παράλληλα με το νομοθέτημα της δεύτερης ευκαιρίας να ξαναβάλει μπροστά, να ξανανοίξει, να ξαναλειτουργήσει, να μπορέσει να απασχολήσει εργαζομένους, να μπορέσει να βγάλει εισόδημα για να πάει να πληρώσει και τα κουρεμένα χρέη του στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Ακούγεται ωραίο. Αλλά... Ακούγεται πραγματικά ωραίο, αλλά όπως σας είπε πριν ο Γιώργος ο Βαλέτας, κρύβει πάρα πολλές παγίδες, πάρα πολλές προϋποθέσεις και εμείς πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτό θα εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό ο οποίος θα εξυπηρετήσει τελικά τους μεγάλους και τους πολύ μεγάλους με αποτέλεσμα οι μικροί και οι μικρομεσαίοι που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που σήμερα είτε είναι στο λουκέτο είτε φύτο ζώων να μην μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις νέες διατάξεις. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο το κίνημα Υπέρβαση οργανώνει την καινούρια δράση που έχει να κάνει με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τη δεύτερη ευκαιρία, συνδυαστικά με την αντιμετώπιση του φλέγοντος ζητήματος που αφορά τις δεσμεύσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών. Γι' αυτό εσείς που μας ακούτε και έχετε αυτό το πρόβλημα και θέλετε πραγματικά να κάνετε χρήση αυτής της νέας νομοθετικής δυνατότητας, μην πάτε να το κάνετε μόνοι σας, γιατί θα φάτε τα μούτρα σας. Είναι περισσότερες οι παγίδες από τα ευεργετήματα. Ελάτε λοιπόν κοντά μας, τηλεφωνείτε στην Υπέρβαση 210-5200-452. Ζητήστε από τους εθελοντές μας να σας κάνουν ένα ραντεβού με τον Γιώργο τον Βαλέτα, προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωσή σας ειδικά και αναλυτικά, προκειμένου να βρείτε λύση σοβαρή, αξιόπιστη και ενδεδειγμένη, για να μπορείτε να κάνετε χρήση αυτών των ευεργετικών πραγματικά νομοθετικών διατάξεων, που όμως δυστυχώς δεν έχουν φτιαχτεί για τους πολλούς, έχουν φτιαχτεί για τους λίγους. Και για τους πολλούς έχουν μόνο παγίδες που αν δεν τις προσέξετε και αν δεν τις δείτε και δεν τις αντιμετωπίσετε μαζί με κάποιον ειδικό, με κάποιον που το θέμα το έχει μελετήσει και το γνωρίζει καλά, θα φάτε τα μούτρα σας και δεν θα μπορέσετε να βρείτε διέξοδο και λύση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς από αυτό εδώ πέρα το μετερίζει κάθε Τετάρτη με τον Γιώργο τον Βαλέτα θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό προκειμένου να μπορέσετε πραγματικά να το χρησιμοποιήσετε. Βέβαια πάντα Γιώργο Βαλέτα με την προϋπόθεση να δούμε τελικά
τι θα είναι αυτό που θα ψηφιστεί. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει τεράστια διχογνωμία μεταξύ δανειστών και κυβέρνησης. Οι δανειστές θέλουν το όριο των οφειλών στα 50 χιλιάρικα, η κυβέρνηση στα 15. Άρα λοιπόν τι λένε και αυτοί, άλλοι τετραπέρατοι δανειστές. Κάποιος που χρωστάει λοιπόν 15 έχει κίνητρο να αυξήσει τις οφειλές του, να τις πάει στις 50. Όχι, για τζίρο, τζίρος. Τζίρο, συγγνώμη. Και όχι, οι οφειλές, δεν θα παίρνουν όλες οι οφειλές. Όχι όλες. Και για τις οφειλές μιλάνε. Ναι. Μιλάνε και για το ύψος των οφειλών. Δίνουν δηλαδή κίνητρο σε κάποιον που χρωστάει λίγα, λίγα να σταματήσει να πληρώνει για κανένα χρόνο, ούτως ώστε τα λίγα να γίνουν πολλά, προκειμένου να μπορέσει να μπει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Είναι τελικά, δεν ξέρω ποιοι είναι πιο αφελείς. Αυτοί που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών ή οι δανειστές. Εσείς που μας ακούτε λοιπόν, τα ξέρετε αυτά τα θέματα, σας τα λέμε κάθε Τετάρτη και να ενημερώνεστε από αυτό το κανάλι, από το Contra Channel, κάθε Κυριακή πρωί στις 10 με την υπέρβαση της Κυριακής. Φτάσαμε λοιπόν και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε όπως πάντα την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.